Κύριε Τζαντόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα εσάς και στους ακροατές. Τι κάνουμε, καλά? Δόξα τω Θεώ. Μια, δεν θα έλεγα αλλαγή σελίδας, αλλά μια συνεργασία αυτή τη στιγμή που ξεκινάει από σήμερα, ιστορική θα έλεγα. Ιστορική και μάλιστα μεγάλη. Μεγάλη, βέβαια. Μια συνεργασία που θα βοηθήσει τον μεγάλο Ηρακλή να ξαναβρει το δρόμο του. Ναι. Από την αρχή ήσασταν θετικό σε όλη αυτή την προσπάθεια εσείς προσωπικά και αυτό εκτιμήθηκε και μάλιστα ο κύριος Ιωακιμίδης μας είπε πριν από λίγο ότι είδαμε μια μεγάλη αγκαλιά από τους ανθρώπους του Ηρακλία Μπελοκήπων στην προσπάθεια. Τίποτε δεν είδαν ακόμα. Δεν είδαν τίποτε ακόμη? Τίποτε δεν είδαν ακόμα. Μάλιστα. Α, δηλαδή λέτε... Ηρακλής είναι μια οικογένεια απίστευτη. Ο Ηρακλής Μπελοκήπων είναι μια οικογένεια οποία θα βοηθήσει τον μεγάλο Ηρακλή να κάνει το άλμα για προς το πάνω. Ναι. Θα βοηθήσει ο Ηρακλής Αμπελοκήπων τον Ηρακλή, λέτε, να κάνει αυτό το άλμα κλπ. Πάντως ο κύριος Ιωακιμίδης μας είπε ότι είναι αυτή τη στιγμή εσείς θα είστε διοικητικά 5 άτομα από τη δικιά σας πλευρά, 4 από τη πλευρά τη δικιά τους για αυτή τη χρονιά και του χρόνου, αν όλα πάνε καλά και η ομάδα ανεβεί στην επαγγελματική κατηγορία, θα αλλάξει ίσως εκεί το σκηνικό. Αυτή είναι η συμφωνία. Δεν μπορεί να συζητάμε κάτι άλλο. Είναι δεδομένο ότι θα αλλάξει κατηγορία ο Ηρακλής. Ναι. Έχει. Όλη την δυναμική, έχει τον κόσμο, έχει παραστάσεις, τα πάντα έχει. Απλώς όταν θέλει να δυναμώσουμε το έμψυχο υλικό της ομάδας που είναι αυτήν την ώρα, το οποίο νομίζω ότι μπορεί να σταθεί στη γάμα 1, στην γάμα εθνική, αλλά με το που θα έρθουν μερικοί παίκτες θα γίνουν τα πράγματα πολύ καλύτερα και σίγουρα θα μπορέσει να πρωταγωνιστείς και να αλλάξει κατηγορία. Εσείς είστε, αν δεν απατώ, μια άνθρωποι του Ηρακλή Μπελοκήπων είστε που θα έχετε ουσιαστικά τη διοίκηση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Όλοι μαζί ναι. Θα είμαστε. Ναι. Εμείς αυτό που θέλουμε και το οποίο ζητήσαμε και κάναμε αγώνα γι' αυτό είναι να η οικογένεια του Ηρακλή όλοι να είναι κοντά. Γι' αυτό και κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να έρθει κοντά μας και ο Δρακόπουλος. Ο Θόδωρος. Ναι, ο οποίος εντάξει. Μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Ποικιλοτρόπος. Σε αυτό το τομέα, ναι, ναι. Και οικονομικά. Και πρώτα απ' όλα οικονομικά, ναι. Ναι. Ακριβώς όπως το είπες Νίκο, πρώτα απ' όλα οικονομικά, γιατί εντάξει είναι μια δύναμη. Και μετά από πολλή αγώνα καταφέραμε να τον φέρουμε και αυτόν κοντά μας. Βέβαια. Και είναι πολύ θετικός γιατί ο Δρακόπουλος πριν από 2 χρόνια έλεγε ότι έπρεπε ο Ηρακλής. Πριν από 3 χρόνια. Ναι, έλεγε. Ναι, ακριβώς. Έχει 3 χρόνια από τότε που είχαμε μιλήσει. Ναι. Είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ αυτού του εγχειρήματος. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Μπράβο. Αυτό. Ποτέ δεν είναι αργά, το λέω εγώ. Έτσι ακριβώς. Και κάθε πόδι καμιά φορά σε καλό. Έδρα η Αμπελόκηπη, έτσι. Έδρα η Αμπελόκηπη, το γήπεδο είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Και το χορτάρι και όλος ο χώρος, γυμναστήριο, προπονητήριο, βάρη, τα πάντα έχει το γήπεδο. Έχει και ένα προπονητήριο πλαστικό δίπλα το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι 2 ετών. Οπότε όλα αυτά θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα ενεργοποιήσουμε με την πρώτη ευκαιρία και εφόσον γίνουν κάποιες εργασίες και το προπονητήριο της Μίκρας. Ναι. Βέβαια γιατί εκείνο θέλει αρκετή δουλειά βέβαια στην ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μας είπε ο κύριος Ακημίδης ότι είναι σε κακή κατάσταση. Είναι σε κακή κατάσταση. Αλλά διορθώνεται λέει. Δεν υπάρχει. Εντάξει, υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Ναι, ναι. Κύριε Ζαντόπουλε, με βάση μέχρι τώρα πορεία να πω ότι παραμένει προπονητής ο κύριος Ακριτόπουλος, δεν αλλάζει αυτό, έτσι, της ομάδος. Ήταν ένας από τους όρους της συμφωνίας. Ναι. Ότι το προπονητικό team θα μείνει ως έχει. Δηλαδή ο κύριος Ακριτόπουλος με τον βοηθό του γυμναστή, με το team όλο. Τον γενικό αρχηγό, τον φροντιστή, θα είναι όλοι αυτοί και οι παίχτες. Αυτοί οι οποίοι μείναν στην ομάδα μετά την περσινή πορεία με επιλογή φυσικά του Ακριτόπουλου. Ναι. Και ήδη έχουμε κάνει κάποιες προσθήκες. Παιχτών. Ναι. Είναι αλήθεια ότι πήρατε τον Μπουρτουλίδη? Όχι. Όχι. Ακόμα δεν έγινε τίποτα, έγινε μια κουβέντα, αλλά δεν. Δεν έχει τελειώσει. Μαζί πήραμε τον Μπουρτουλίδη. Ή τον Κανούλα. Ούτε αυτό. Ο Γανούλας, εντάξει, είναι ένας παίκτης. Από τη Βέρεια. Τη Βέρεια, έμεινε ελεύθερο. Ναι. Δεν έγινε κουβέντα με τον Γανούλα καθόλου. Με τον Γανούλα απλώς επικοινωνήσαμε. Έχει κάποιες προτάσεις από πιο μεγάλες κατηγορίες και τις ψάχνει. Α, μάλιστα.
Εντάξει. Αυτή την ώρα αυτή δεν υπάρχει. Έχετε κλείσει δηλαδή κάποιο παίχτη, μας πείτε κανένα όνομα που κλείσατε σήμερα? Όχι, δεν κλείσαμε κανένα παίχτη σήμερα. Σήμερα δεν κλείσατε. Σήμερα είχατε να κλείσετε τη συμφωνία. Να την επισημοποιήσετε. Σήμερα ήταν ακριβώς να επισημοποιήσουμε την συμφωνία. Από αύριο. Ναι. Να βρεθούμε και μεταξύ μας λίγο οι παράγοντες όλοι αυτοί. Να γνωριστείτε και λοιπά όλα. Είμαι στο πρόγραμμα. Ακριβώς πέρα από, από την ανακοίνωση της συμφωνίας. Κάνουμε και ένα τραπέζι έτσι όμορφο. Ωραία. Κύριε Ζαντόπουλε, θα γίνουν άλλες 5 μεταγραφές? Πιστεύω ότι τουλάχιστον 5 μεταγραφές θα γίνουν. Τουλάχιστον 5. Μάλιστα. Ναι. Τουλάχιστον 5. Παίκτες οι οποίοι θα σπρώξουν την ομάδα. Έτοιμοι παίκτες. Ναι. Παίκτες οι οποίοι θα έχουν παίξει τουλάχιστον μια κατηγορία πιο πάνω. Ναι. Μάλιστα. Και επίσης ο ρόλος. Παίκτες οι οποίοι θα κάνουν διαφορά. Ο ρόλος του Λάκη Παπαγιάννου ποιος θα είναι? Ακόμα δεν έχουμε κάποιο θέμα με τον Λάκη Παπαγιάννου. Δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει ο Λάκης Παπαγιάννου. Μάλιστα. Λάκης Παπαγιάννου είναι μια εξέχουσα μορφή στο ποδόσφαιρο της Ελλάδος γενικώς και στην οικογένεια του Ηρακλή, αλλά ακόμα δεν έχει αποφασιστεί κάτι θα κάνει ο Λάκης Παπαγιάννου. Μάλιστα. Γιατί μας είπε ο κ. Ακημίδης δεν θα είναι διοικητικός ή τίποτα. Αν βοηθήσει θα είναι σαν... Διοίκηση δεν θα είναι. Εντάξει, κοίταξε. Τώρα αυτά είναι λίγο πολύ για μένα για τους τύπους. Δεν περισσεύει κανένας. Όλοι πρέπει να, πρέπει να... Όλοι πρέπει να είναι κοντά, όλοι πρέπει να βοηθήσουν, ο καθένας με τον τρόπο του και ο καθένας όσο μπορεί για να πετύχει το εγχείρημα που γίνεται. Βέβαια. Μεγάλη ιστορία. Να δούμε, μακάρι όλα να πάνε καλά. Δεν τώρα... θέλουμε κανέναν απέναντι, όλους θέλουμε μαζί μας. Ναι. Βέβαια, δεν επιτρέπεται κόσμο στα γήπεδα, αλλά θέλω να ρωτήσω πόσο κόσμο παίρνει το γήπεδο των Αμπελοκήπων. Σφιχτά παίρνει περίπου 4.000. Παίρνει τόσο? Ναι, ναι. Μάλιστα. Σφιχτά παίρνει 4.000 κοντά. Μάλιστα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε όταν θα επιτραπεί η είσοδο στο φιλάθρο να δούμε και να συμπαρασταθούν και οι φίλοι. Εμείς αυτό που θέλουμε και το οποίο το είπαμε και στην συνέντευξη της ανακοίνωσης συνεργασίας είναι να βοηθήσει ο κόσμος του Ηρακλή με την αγορά εισιτηρίων διαρκείας, οικονομική ενίσχυση θα την ονομάσουμε. Ναι. Να δυναμώσει και άλλο το budget το οποίο χρειαζόμαστε για να πάμε παραπάνω. Ναι. Όσον αφορά αυτά τα χρήματα, τα οικονομικά τα έχετε τακτοποιήσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό, έτσι. Είναι όλα ok. Πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά. Έχουμε πρώτα απ' όλα τον κύριο Δρακόπουλο που είναι κοντά μας και δήλωσε ξεκάθαρα ότι θα καλύψει ένα πολύ σημαντικό μέρος από το μπάτζετ της ομάδος. Και από εκεί πέρα και άλλοι επιφανείς Ηρακλής, ήδη ξεκίνησαν και βοηθάνε, ήδη ξεκίνησαν, δηλαδή ήδη έχουμε ένα ποσό ναι. Στα χέρια μας για να τρέξουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Ένα ποσό ικανό να δώσετε προκαταβολές που λέει ο λόγος, κάπως έτσι, έτσι. Και παραπάνω. Και παραπάνω, είναι σημαντικό αυτό. Ναι, και, ναι. Και ήδη ο Ηρακλής Αμπελοκήπων, ναι. Σαν τα παιδιά όλα τα οποία μείναν και ό,τι μεταγραφές γίνανε με την προοπτική να πρωταγωνιστήσει ο Ηρακλής στην Α1 ή να παίξει την Γάμα Εθνική εφόσον άλλαξε το δεδομένο. Ήδη είχε κάνει ήδη 5 μεταγραφές, 6 μεταγραφές. Λοιπόν, και κράτησε και τα παιδιά που ήδη. Όλα αυτά τα παιδιά, τα πιο πολλά έχουν πάρει και προκαταβολές, είναι όλα τακτοποιημένα. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Και ένα μήνυμα στον κόσμο του Ηρακλή, κύριε Ζαντόπουλο, που μας ακούει αυτή τη στιγμή, τι θα του λέγατε? Να έφυγε όραμα, να βοηθήσει την ομάδα, να μην με μεσημερεί, γιατί είναι μεγάλη ομάδα ο Ηρακλής και θα κάνουμε όλοι μαζί την προσπάθεια που χρειάζεται να αλλάξουμε γρήγορα τα δεδομένα και ο Ηρακλής να βρεθεί εκεί που το αξίζει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιάννη Ζαντόπουλο για την κουβέντα που κάναμε. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη και όλα να πάνε καλά, κύριε Ζαντόπουλο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια.